Έχουμε μαζί μας τον κύριο Άγγελο Δανίλ, πρόεδρος της ΕΠ Σαχαΐας και πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα μάλλον, όχι καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Είστε καλά? Καλά, καλά εσείς? Καλά και εμείς. Περιμένουμε να δούμε μετά από καιρό τελικό με κόσμο στο ΆΚΑ. Ναι. Πιστεύω ότι όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα θέλει να βλέπει ένα τελικό με κόσμο. Το αυτονόητο προφανώς, εμείς το κάνουμε αναμονή. Εντάξει, ας είναι και έτσι, ας είναι και μετά από 4 χρόνια, το αυτονόητο, το ξαναλέω, να γίνει πραγματικότητα. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι όλοι οι φορείς, όλο το ποδόσφαιρο, όλη η οικογένεια του ποδοσφαίρου, θέλω να πιστεύω ότι πιστεύει ότι ένας τελικός είναι γιορτή. Οπότε δεν μπορεί σε μια γιορτή να υπάρχει κόσμος. Δεν μπορεί να υπάρχει κλεισμένο το θυρό, δεν μπορεί να υπάρχει περιορισμένος αριθμός θεατών. Αυτά για μας θεωρώ σαν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δεν μας, να το πω έτσι, μας θυμά. Άρα το ότι μετά από αρκετά χρόνια προσπαθούμε πάλι να ξαναγίνει ένας τελικός με κόσμο, ίσως είναι αυτό που έχω πει και όσοι με έχουν ρωτήσει, θεωρώ ότι είναι ένα στοίχημα. Και δεν είναι μόνο ένα στοίχημα κανένα τελικό, θεωρώ ότι είναι ένα στοίχημα για όλο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να το πω έτσι, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ξαναγυρίσουν σε εποχές που βλέπαμε παιχνίδια επαγγελματικών ομάδων και με τους οπαδούς των δύο ομάδων στο γήπεδο. Το ξαναλέω, το αυτονόητο είναι αυτό για όλο το ποδόσφαιρο στον κόσμο, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μείνει τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε παιχνίδια με οπαδούς στον ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ποδόσφαιρο, έτσι. Άρα θεωρώ ότι όλοι μας... Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφεται. Αυτό θέλουμε. Το ερώτημα είναι αν είμαστε ικανοί να το έχουμε αυτό που θέλουμε. Κοιτάξτε, και αφορά παράγοντες, δημοσιογράφους, φιλάθλους, θεσμικούς φορείς, αστυνομία, όλοι οι φορείς, το είπα και πριν, πιστεύω. Πρέπει να δούμε το διαφορετικό και πρώτα απ' όλα τους παράγοντες, γιατί θεωρώ από εκεί ξεκινάει το θέμα. Οι ίδιοι πρέπει να προστατεύσουν το πρόβλημα που δώσουν, γιατί οι ίδιοι έχουν να εισπράξουν τα ωφέλη το να είναι γεμάτα τα γήπεδα. Σε ό,τι αφορά έσοδα, σε ό,τι αφορά ανταγωνιστικότητα των ομάδων, σε ό,τι αφορά ρυθμό των ομάδων, βάλτε το και ποδοσφαιρικά και οικονομικά, να το πω έτσι, ότι έχουν κέρδος. Μόνο κέρδος έχουν από αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Και αυτό θα πρέπει να ήταν το πρώτο και όλοι πρέπει να ήταν σύστομοι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η άποψή μου. Προσωπικά σαν να γίνω, και δεν μιλάω σαν μέλος της Επιτροπής της ΕΠΟ. Θεωρώ ότι οι πρώτοι που το θέλουν αυτό, πιστεύω, πρέπει να είναι οι ίδιοι παράγοντες. Άσχετα την αντιπαλότητα που υπάρχει, ένθεν και ένθεν, θεωρώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω εγώ ποδοσφαιρικά πώς μπορείς να πιστεύεις ότι η ομάδα σου θα γίνει καλύτερη αν παίζει σε άδεια γήπεδα ή μόνο με τους οπαδούς. Δηλαδή πώς θα πάει να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας, πώς θα πάει να παίξει σε ένα... Δεν μπορώ να το καταλάβω αν δεν έχεις το πρωτάθλημά σου αυτή τον ανταγωνισμό, να το πω έτσι, να το πω την ένταση ενός παιχνιδιού που θα κάνει τον ποδοσφαιριστή σου καλύτερο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Ξεκαθαρίζω και μόνο έτσι. Αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, γίνεστε αντίληπτος. Είναι από τα περίεργα. Τώρα και μετά έρχονται οι άλλοι, οι τρίτοι που παρεμβαίνουν και προσπαθούν με τους δικούς τρόπους μετά. Γιατί θεωρώ και ότι οι ίδιοι παράγοντες τον κόσμο τους είναι υπό ό,τι μπορούν να αλλάξουν. Και δεν μπορώ να δω ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια που δεν γίνεται το παραμικρό με οπαδούς ξένων ομάδων. Εμείς στην Ελλάδα εδώ, όταν σκεφτόμαστε να οργανώσουμε τέτοιο παιχνίδι, μετά πολέμου. Αυτά είναι τα περίεργα, και όμως ελληνικά. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε λοιπόν να το κλείσουμε και να πάμε στην διεθνική πλευρά. Στο θετικό της κατάστασης είναι ότι προσπαθούμε λοιπόν και πρέπει να πετύχουμε ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να έχει επιτυχία και να γίνει η βάση, να το πω έτσι, στο αύριο. Και θεωρώ από όλες τις πλευρές και εσείς πρώτα απ' όλα δημοσιογράφοι που θα ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι μέχρι την Κυριακή, θα πρέπει να τονίσετε αυτήν την ιδιαιτερότητα. Η στάση της αστυνομίας εχθές φάνηκε ότι και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν, και αυτοί είναι, γιατί με τη στάση τους δείξαν ότι θέλουν τον κόσμο στο γήπεδο. Θα υπάρχουν τα μέτρα αυτά που
όπως μαθαίνετε, θα είναι αυστηρά στον έλεγχο. Από εκεί και πέρα πρέπει και οι οπαδοί να πειθαρχήσουν για το καλό των ομάδων τους. Μάλιστα. Ήταν έκπληξη για σας στην ΕΠΟ η αποδοχή της πρόταση των ομάδων να αυξηθούν τα εισιτήρια? Από την πρώτη κουβέντα που έγινε, ο σκοπός μας ήταν αυτός. Θεωρώ. Ήταν ο σκοπός να γίνει το, από τη στιγμή που επιτράπηκε και το βάση πρωτοκόλλων COVID και τα λοιπά, ότι μπορεί, είχε τη δυνατότητα 100% πληρότητα το γήπεδο, να πάμε σε όσο το δυνατόν αυτό το αριθμό φυλάθου. Πιστεύαμε ότι όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πρέπει να το τολμήσουμε κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να το πω και σαν έκπληξη, και τις πρώτες επαφές που κάναμε και με τις ομάδες και με την... με όλους τους εμπλεκόμενους τώρα φάνηκε ότι παντού υπήρχε η ίδια σκέψη, άρα νομίζω ότι είναι κατάλληλη ευκαιρία. Και πάλι θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην αστυνομία, να ευχαριστώ στην αστυνομία που έδειξε και αυτή από την πλευρά της διοικησία της αστυνομίας ότι είναι σύμφωνοι σε αυτό και θα κάνουν ό,τι καλύτερο δυνατόν για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού. Να ρωτήσω τα εξής. Το 8 η ώρα η έναρξη του αγώνα, αυτό έχει κλειδώσει, έτσι? Ναι. Ναι. Ωραία. Ο αριθμός των εισιτηρίων έγινε γνωστός, 21.500 εισιτήρια περίπου για κάθε ομάδα και περίπου 5.500 προσκλήσεις και εισιτήρια για να δει. 48.560 συνολικά το ο αριθμός των ατόμων, ο ακριβής αριθμός των ατόμων που θα είναι στο γήπεδο. Που θα διατεθούν, έτσι. 48.560. Πόσα εισιτήρια θα έχει κάθε ομάδα, δεν μπορώ να το πω. Αυτό είναι άλλο, αλλά ο επίσημος αριθμός που μπορεί να φιλοξενηθεί είναι 48.560. Μάλιστα. Ένα ερώτημα των φιλάθλων του ΠΑΟ καθώς στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα είναι αν έχετε αποφασίσει τις τιμές των εισιτήριων. Οι τιμές των εισιτήριων θα ανακοινωθούν σήμερα ή αύριο. Για τα εισιτήρια των ομάδων οι τιμές θα είναι 10, 15 και 20 ευρώ. Αυτό είναι επίσημο. Και για τα εισιτήρια της ΕΠΟ θα είναι 50 ευρώ. Εντάξει, οκ. Okay. Αντιλαμβάνεστε γιατί το ξέρετε τώρα. Είναι μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Θεμόμαστε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Έτσι, εμείς πάνω απ' όλα και σε αυτή την περίπτωση δείξαμε, θεωρώ, το, γιατί όπως να το κάνετε, ένας τελικός σε αυτή τη τιμή, και αν το πάμε και στη λογική αυτή που αρχικά συζητήσαμε, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή, βάζεις ένα ακριβό εισιτήριο, περιορίζεις, καταλαβαίνεις, αλλά εμείς δεν πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι θέλουμε να δείξουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα, οπότε θα πρέπει σε αυτή την κοινωνική κατάσταση που βιώνει όλη η Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνουμε και αυτούς που θα ταξιδέψουμε από τη Θεσσαλονίκη, το πτή έξοδο υπάρχουν για την Αθήνα, έτσι, και τον κόσμο μας της Αθήνας, και την κατάσταση που βιώνει την οικονομική, ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε ακριβά εισιτήρια σε όλα αυτά που βιώνει ο κόσμος. Έτσι είναι, κύριε Δανίλ, γιατί ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ που θα πάει από την Αθήνα θα πάρει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς στο αυτοκίνητό του με 10-15 ευρώ θα πάει να δει το παιχνίδι. Κάποιος που θα ξεκυλήσει από την Κομωτινή, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κοζάνη, από τις Σέρες, θέλει 100 ευρώ μίνιμουμ το άτομο για να μπορέσει να μετακινηθεί, να τραφεί, να πιει τα νερά του, τον καφέ του. Καταλαβαίνουμε, ναι. Καταλαβαίνουμε, γι' αυτό σας είπα ότι και οι τιμές σχημανθήκαν σε αυτό το επίπεδο. 10, 15 και 20 ευρώ τα εισιτήρια που θα πάρουν 10, 15 οι ομάδες, και 20 ευρώ 50 είναι τα εισιτήρια. Και 50 είναι τα εισιτήρια 29 και 23 ουσιαστικά που θα είναι εισιτήρες που θα έχουν 50 ευρώ το εισιτήριο που θα διαθέσει. Πάρα πολύ ωραία. Στέργιο. Κύριε Δανίλ, είναι σύνηθε στην Ελλάδα να λέμε και να γράφουμε και να κοινωνείται έτσι η φράση δρακόντια μέτρα από τις συσκέψεις που έχετε κάνει και θα ακολουθήσουν κι άλλες φυσικά. Εσείς έχετε αφουγκραστεί ότι αυτή τη φορά όντως η αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέπει για να είναι πραγματικά ο τελικός μια δεν γιορτή και να μην μας απασχολήσει τίποτα άλλο? Η αίσθησή σας, ασφαλώς δεν είναι στο αρμόδιο, ούτε θα κάνετε εσείς τα πράγματα της αστυνομίας. Δεν θέλω να πω τέτοιο. Αυτό που έδειξε χθες η σύσκεψη είναι ότι η αστυνομία θα λάβει κατά δήλωσή τους πρωτοφανή μέτρα.
Αυτή ήταν η δήλωσή τους. Εγώ αυτό μεταφέρω, αυτό ξέρουμε. Έτσι κι αλλιώς το επιχειρησιακό κομμάτι είναι όλη της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα δεν θέλω εγώ να κρίνω ούτε να κρίνω οτιδήποτε γίνει. Επαφείομαι στο ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, όπως αυτή ξέρει καλύτερα, όπως αυτή γνωρίζει πιστεύω πλέον, να διασφαλίσει τον τελικό. Οπότε μένουμε εκεί. Γιατί θεωρώ ότι ο καθένας έχει ένα κομμάτι, από τη δικιά μας πλευρά είναι η διοργάνωση του τελικού. Γιατί έχει και άλλα θέματα, γιατί πρέπει να δείξουν, να βγει προς τα έξω και διάφορα κοινωνικά θέματα που πρέπει να αναλλαχθεί από ένα τελικό, γιατί είναι ένα τελικό που πρέπει η Ομοσπονδία την πλευρά της που είναι τη σωστή διοργάνωση και την, πρέπει να βγάλει και κάποια θέματα προς τα έξω κοινωνικά, ευαίσθητα κοινωνικά θέματα που πρέπει να τα τονίσει. Θα πρέπει να διοργανωθεί έτσι ο τελικός ώστε να είναι γιορτή, καθαρά γιορτή και διασκέδαση και να προσπαθήσει με διάφορα events να τραβήξει, να το πω έτσι, την προσοχή του κόσμου από το να αφήσει τον κόσμο να εξηγεί σαν αντιπαλότητα. Αυτά είναι θέματα που τα σκεφτόμαστε, που τα συζητάμε, που τα οργανώνουμε. Από εκεί πέρα το θέμα της ασφάλειας, μετάβασης, εισόδου, των οπαδών και διασφάλιση του ταχυδίου, αυτά είναι θέματα της αστυνομίας που πρέπει να μην μπορώ να πω εγώ. Εγώ θα μεταφέρω μόνο την άποψή τους ότι θα λάβουν αυτά τα μέτρα που από ό,τι άκουσα θα είναι πρωτοφανή. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ξέρετε τι ώρα, τώρα σας μεταφέρουμε και ερωτήσεις των ακροατών, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να απαντώνται από αυτές τις συνεντεύξεις και ερωτήματα. Τι ώρα θα ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου για την προσέλευση των φυλάθρων? Θα είναι 4 ώρες, 4 ώρες είναι το παιχνίδι, 4 ώρα. Μάλιστα. Σωστό. Ωραίο. Και τώρα τις λεπτομέρειες για το πώς θα, πού θα παρκάρουν τα λεωφορεία των οπαδών του ΠΑΟΚ και γενικά όσοι μετακινηθούν, αυτά θα είναι πράγματα που θα ανακοινωθούν. Δεν είναι πολύ, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι καθαρά επιχειρησιακό της αστυνομίας. Βεβαίως. Σε αυτό να μην έχω άποψη. Από ό,τι άκουσα θα υπάρχει, εννοείται αυτό που όλο αυτό το κομμάτι, πώς θα μετακινηθούν από το πια διπλώνεται. Αυτά είναι επιχειρησιακά κομμάτια που δεν μπήκαμε στη λεπτομέρεια. Αυτά τα οργανώνει η αστυνομία. Σε συνεννόηση με τις ΠΑΕ, θεωρώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέργο, αν δεν έχεις και κάτι άλλο σε σχέση με τον τελικό, να ρωτήσω τον κύριο Δανίλη κάτι άλλο που έπεσε στην αντίληψή μου σήμερα. Πρώτα, με έχει καλύψει ο κύριος Δανίλη. Ωραία, ωραία, και εμένα με κάλυψε. Θεωρώ ευχάριστη είδηση την ενημέρωση περί φιλοξενίας εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα στο κήπεδο της ΑΕΚ, το ο Παπαρένα, το τελικό του Conference League για το 2024, επιβεβαιώνεται αυτή είδηση. Πιστεύω είμαστε στο τελικό στάδιο έγκρισης. Από την Ομοσπονδία έχει γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. Περιμένουμε το οριστικό. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι από... Πιστεύω ότι αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν άλλη βαρύτητα στο... Όσο θεωρώ ότι όσο και γίνονται δημιουργούνται γήπεδα και πρέπει και τη ΣΑΚ το γήπεδο και του ΠΑΚ το γήπεδο και του ΠΑΚ το γήπεδο προς τα Σκαριά και το ήδη υπάρχουν του Ολυμπιακού. Αρχίζει πλέον, είδατε τη διαφορά του ποδοσφαίρου φέτος από τα γήπεδα που με τον αγωνιστικό χώρο που βελτιώθηκαν και είδαμε επιτέλους γήπεδα ποδοσφαιρικά χαλιά επωνομαζόμενα. Θεωρώ ότι και τα γήπεδα όσο δημιουργούνται γήπεδα για να αναβαθμίζονται το προϊόν. Γι' αυτό είπα πριν και πρέπει να τα συνδέσουμε όλα μαζί, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα κομμάτι εγκαταστάσεις. Άρα θεωρώ και την παρουσία των οπαδών και το πώς θα πρέπει να προστατευτεί και των δύο ομάδων σε γήπεδα και γήπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο. Σύγχρονα γήπεδα, το μόνο που έχει να αποδώσει είναι θετικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μια διοργάνωση προς όλους τους εμπλεκόμενους τέτοιου τελικού σίγουρα θα δώσει και τεχνογνωσία, αλλά και μια εικόνα εδώ στην Ελλάδα το πώς δημιουργούνται τελικοί. Θεωρώ καλό θα κάνει. Καλό θα είναι να υπάρχουν καινούργια γήπεδα και να παίρνονται και τέτοιες διοργανώσεις. Το μόνο καλό έχουν να δώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με αφορμή αυτό που ρώτησε ο Κώστας, κύριε Δανίλ, και επειδή έγινε αρκετή κουβέντα, ειδικά όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μέσα στη διοργάνωση, το Conference League, ενοχλήθηκε καθόλου η ΕΠΟ με εισαγωγικά, ήχο εισαγωγικά, για το ενδεχόμενο τελικώς να φύγει από τα Τύρανα και να έρθει στην Ελλάδα, ή ήταν απλά μια φημολογία που αναπτύχθηκε χωρίς να υπάρχει βάση? Θεωρώ ότι όπως γίνονται συνήθως μεγάλες διοργανώσεις, πάντα υπάρχει μια πίεση τελευταία στιγμή.
Έγιναν κάποιες κουβέντες, αλλά θεωρώ ότι ήταν κάτι επίσημο. Δεν ήταν κάτι επίσημο, γιατί πιστεύω καμία φορά δεν είχα χάσει μια διοργάνωση για λεπτομέρειες. Και στο τέλος πάντα επικρατεί. Αν θυμάστε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα ίδια είχαν γίνει στην Ελλάδα. Άρα περισσότερο ως μοχλός πίεσης στην Αλβανία και στην Τύρανα. Να το πω έτσι, εκφοβισμός ήταν για να τελειώσουν κάποια πράγματα, πρέπει να τελειώσουν η διοργανώτρια χώρα της Αλβανίας. Και λιγότερο ότι όντως υπήρχε σοβαρό ζήτημα να φύγει η διοργάνωση από εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Δανίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω την επομένη του τελικού να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να μιλάμε για ευχάριστες καταστάσεις. Εγώ το μόνο που εύχομαι την επόμενη του τελικού, σας είπα, για μένα το στίχημα δεν είναι μόνο να γίνει ο τελικός και να πούμε κάναμε ένα τελικό καλό. Εύχομαι αυτό να είναι η βάση για το αύριο του ποδοσφαίρου, του παντεματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που θα πρέπει ο τελικός αυτός να ανοίξει ο δρόμος για όλα τα παιχνίδια πλέον, παρά να ξαναγυρίσουν το δύο ομάδες στα γήπεδα. Μένα αυτή είναι η ευχή μου, αν θέλετε. Δεν είναι. Το να μπορέσουμε να κάνουμε αντελικό και να μείνουμε μέχρι εκεί, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πετύχει το 100%. Ναι, μεν θα διοργάνωση θα μείνει, δεν έγινε σωστά διοργάνωση. Το θέμα είναι αυτό να επεκταθεί παντού. Γιατί εκεί πιστεύω ότι βελτιώνεται το ποδόσφαιρο. Θα το δούμε στην πορεία. Μην βάζουμε μικρούς στόχους στο να κάνουμε αντελικό. Να πούμε κάναμε αντελικό, εντάξει είμαστε. Ή το αντίθετο, αν γίνει κάτι, να πούμε ότι να τα βάσουμε πάλι μαύρα. Θέλουμε να γίνει όσο πιο δυνατόν ένας τελικός, ο οποίος πραγματικά θα δώσει τη βάση για αυτό που είπα και το έχω πει και το λέω συνέχεια. Για μας αυτός είναι ο στόχος. Ναι, ωραία. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος να γίνει το ποδόσφαιρο. Ότι αυτό καινούργιο πλέον είναι το κέρδος όλων μας, όσοι εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.